στη χτεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών θέσαμε επί της ουσίας τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και σταθήκαμε ιδιαίτερα στα προβλήματα που προκαλεί στο λαό μας η πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στα επικίνδυνα σχέδια που υλοποιούν στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή διεθνώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτική της εμπλοκής που συνεχίζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις βάσεις που είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Καυτηριάσαμε την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, σε ευρωατλαντικές αποστολές, τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στην Αφρική. Καυτηριάσαμε την απόφαση αποστολής του πυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, που είναι σχεδόν σε πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Και σημειώσαμε ότι η κίνηση αυτή είναι με απόλυτο τρόπο επικίνδυνη. Όπως σημειώσαμε πολλές φορές ότι οι συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης, για παράδειγμα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η συνυπογραφή κειμένου περί αμυντικής αμοιβαίας συνδρομής, εμπλέκει τη χώρα ακόμα σε πολεμικές περιπέτειες. Τονίζουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και σήμερα ότι οι στρατηγικές αυτές επιλογές που εμπλέκουν τη χώρα μας σε πολέμους και επεμβάσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν από την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους, η οποία σημειώσαμε βεβαίως όσο αφορά την επέκταση ότι προβλέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και συγκεκριμένα από το άρθρο 3. Σημειώσαμε επίσης ότι για την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης μπορούν μόνο να χειροκροτούν οι ενεργειακοί όμιλοι που ήδη έχουν θέσει υπό έλεγχο τα ενεργειακά οικόπεδα, που προσδοκούν ωφέλη, ενώ ο λαός μας θα συνεχίσει να ανεβαίνει το Γολγοθά του και να αντιμετωπίζει την κυβερνητική επίθεση σε βάρος της υγείας, της ζωής του, των δικαιωμάτων του. Αυτή είναι η ουσία. Και παρότι τα κανάλια των μεγάλων συμφερόντων και απολογητές της κυρίαρχης πολιτικής δεν μπαίνουν στον κόπο να αναφερθούν στις συγκεκριμένες θέσεις του ΚΚΕ, εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το λαό και να αποκαλύπτουμε το μύθο περί ομοψυχίας. Γιατί αυτός ο μύθος επιδιώκει τη χειραγώγηση, τον αφοπλισμό των εργαζομένων. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έδωσε και δεν πρόκειται να δώσει συνένεση στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της αστικής χώρας και εμπλέκει την Ελλάδα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Κυρίες και κύριοι, τοποθετηθήκαμε χθες στην Επιτροπή και θα μιλήσουμε και στην Ολομέλεια. Θα θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τις σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή μας. Για τις διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας, που αναφέρθηκαν και προηγούμενοι ομιλητές, έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας. Ασφαλώς όλα τα κράτη συζητούν και θα συζητούν μεταξύ τους. Είναι
αναγκαίο να εξετάζονται προβλήματα σε κάθε περιοχή. Αλλά είναι γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει θέσει πολύ επικίνδυνα ζητήματα, επιδιώκει συζήτηση εφόλης της ύλης και προωθεί στόχους που αφορούν, για παράδειγμα, την αποστρατικοποίηση 16 εκ των 23 νησιών, έχει θέσει ζητήματα αμφισβήτησης κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, και οι θέσεις αυτές συντονίζονται με σχέδια των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχέδια περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ είναι γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο, γιατί προσδοκά να έχει ανεμπόδιστη δική του παρουσία και να το αξιοποιεί ως πεδίο δικό του επιχειρησιακών σχεδίων. Επειδή τέθηκε στη συζήτηση και το ζήτημα του Κυπριακού, θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να σκεφτεί και ο λαός μας και βεβαίως ο κυπριακός λαός. 46 χρόνια κατοχής και η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγικές σχέσεις με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, δίνοντας ακόμα και πολιτικοστρατιωτικές διευκολύνσεις. Όμως η κατοχή παραμένει. Και στο έδαφος αυτής της κατάστασης έχουμε εκφράσει τη μεγάλη μας ανησυχία. Γιατί είναι φανερό, κατά τη γνώμη μας, ότι με την εμπλοκή των Αμερικανών και των Ευρωπαίων προωθείται σχέδιο συνομοσπονδιακής λύσης. Η Κύπρος πάει για διχοτόμηση. Δεν ξέρω αν θα είναι χυδαία, κοινική διχοτόμηση δύο κρατών σύμφωνα με το σχεδιασμό του Τατάρ, του επικεφαλής της περιοχής των κατεχομένων, ή θα είναι ένας συμβιβασμός που θα προκύπτει μέσα από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με χαρακτηριστικά συνομοσπονδιακής λύσης. Και όποιος έχει μελετήσει διαχρονικά το Κυπριακό γνωρίζει ότι από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 και στην πορεία, όταν τέθηκε το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η τουρκική πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά ερμήνευσαν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία σαν διαχωρισμό δύο κρατών. Και από αυτή την άποψη σήμερα χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική και ανοιχτή συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με την άποψη που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως είναι ανεξάρτητο κράτος η Κύπρος, αλλά η Ελλάδα είναι σε μια περιοχή που βράζει, που οξύνονται οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, και ανά πάσα στιγμή ενδιαφέρει το λαό μας μια λύση, και τι λύση θα είναι αυτή που θα προωθηθεί στο Κυπριακό. Τώρα, όσο αφορά την κατάρθρωση συζήτηση, θέλουμε να αναφερθούμε κυρίως στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου, που δίνει τη δυνατότητα να ψαρεύουν αλλιευτικοί στόλοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη. Στη νεοκαθορισμένη ή νεοκαθοριζόμενη αιγυαλίτιδα ζώνη και στα 6 μίλια. Σε περιοχή δηλαδή κυριαρχίας της χώρας. Το θέμα της αλλίας το είχαμε θέσει και στη συζήτηση της Σύμβασης για την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Τότε είχαμε ασκήσει κριτική για τη μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά και στους τροφάδες και είχαμε σημειώσει και γι' αυτό είχαμε καταψηφίσει και γι' αυτό αλλά και γιατί η Ελλάδα παραχωρεί στη γειτονική χώρα το δικαίωμα να ψαρεύουν ιταλικά αλιευτικά, σύγχρονα μεγάλα ιταλικά αλιευτικά σκάφη που ανήκουν σε μονοπόλια του κλάδου μέσα στην ελληνική αιγαλίτιδα ζώνη. Το θέμα επανέρχεται και με αυτό το νομοσχέδιο. Και το δικαίωμα που δίνεται σε αλιευτικούς στόλους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ, δίνεται κατά παρέκκληση του άρθρου 59 του νόμου 2538 του 97. Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι στην αιγαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, ύστερα από άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Γεωργίας, σε υπηκόους τρίτων χωρών να αλλιεύουν υπό τον όρο ότι παράλληλα είναι δυνατή η αλληλεία στην αιγαλίτιδα ζώνη αυτών των χωρών με πλοία ελληνικής σημαίας και πλειοκτησίας μετά από διακρατική συμφωνία. Η διάταξη αυτή που θέτει το ζήτημα της αμοιβαιότητας δεν αναφέρεται στο παρόν νομοσχέδιο και θέλουμε να ρωτήσουμε αν το Υπουργείο Εξωτερικών θα προβληματίζεται για μια σχετική προσθήκη. Θέλουμε να πούμε ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιφέρει οδυνηρές συνέπειες στους Έλληνες ψαράδες, ιδιαίτερα στους μικρούς ψαράδες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι από το Γενάρη του 2013 μέχρι το Δεκέμβρη του 2019 ο αλλιευτικός στόλος, ο ελληνικός αλλιευτικός στόλος μειώθηκε κατά 3.330 σκάφη, κατά 17,5% και η αλλιευτική ικανότητα κατά 31%. Και επαναλαμβάνω, οι μικροί ψαράδες δέχτηκαν πολύ ισχυρό πλήγμα και η διάταξη αυτή, η ρύθμιση αυτή που περιέχει το νομοσχέδιο που εξετάζουμε θα επιφέρει ακόμα πιο οδυνηρές συνέπειες. Επαναλαμβάνω τέλος ότι το ΚΚΕ, συνυπολογίζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, τοποθετήθηκε με παρόν στη χθεσινή συνεδρίαση και βεβαίως θα τοποθετηθεί με παρόν, χωρίς να δίνει καμιά συνένεση και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ.